Θα ξεκινήσουμε όμως με τη Μάργαρετ Θάτσερ και το Λονδίνο. Το τελευταίο αντίο που της είπαν όλη η πολιτική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας και πολλοί από την πολιτική σκηνή όλου του κόσμου. Με τιμή. Για μια προσωπικότητα που όπως οι ίδιοι όσοι βρίσκονταν στην κηδεία χαρακτήρισαν αμφιλεγόμενοι μεν, ιστορικοί δε. To remember before God, Margaret Hilda Thatcher, to give thanks for her life and work, and to commend her into God's hands. I think that Margaret Thatcher turned her back on so many of us with her policies on the poor. Αυτές είναι οι δύο όψεις της κηδείας της Margaret Thatcher. Από τη μια στρατιωτικές τιμές, χειροκροτήματα και συγκίνηση, και από την άλλη πλακάτ και αποδοκιμασίες. You know, the argument that you should show respect for the dead is very relevant if it's a private figure, but once it's a public person, someone in the public eye. Η Βρετανία αποχαιρέτησε με κάθε επισημότητα τη μακροβιότερη πρωθυπουργό της, την πιο εμβληματική προσωπικότητα που κυβέρνησε τη χώρα από την εποχή του Τσόρτσιλ, τη Μάργαρετ Θάτσερ, που δίχασε και διχάζει την Αγγλία ακόμη και μετά θάνατον. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο. Η βασίλισσα Ελισάβετ, συνοδευόμενη από το δούκα του Ενδιβούργου πρίγκιπα Φίλιππο, ο νυν πρωθυπουργός της Αγγλίας Ντέιβιντ Κάμερον, ο πρώην στενός συνεργάτης και διάδοχός της Τζον Μέιτζορ, οι πρώην πρωθυπουργοί Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γουίντο Βεστερβέλε και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Χένρι Κίσιγκερ. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Συνολικά, η λίστα των καλεσμένων που λέγεται πως έχει παγορεύσει σε συνεργάτες της η ίδια η Θάτσερ περιελάμβανε 2.300 ονόματα από 170 χώρες του κόσμου. Το φέρετρο μεταφέρθηκε από το παρεκκλήσι του κοινοβουλίου όπου βρισκόταν τις τελευταίες μέρες στο Σεντ Κλεμεντέινς. Από εκεί το παρέλαβε άγημα και το οδήγησε πάνω σε κυλίβαντα μέχρι τον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Το φέρετρο πάνω σε κυλίβαντα πυροβόλου που το έσερναν 6 μαύρα άλογα πέρασε από τους δρόμους του Λονδίνου όπου χιλιάδες Βρετανοί είχαν συγκεντρωθεί για να πούν το δικό τους τελευταίο αντίο στη γυναίκα που κυβέρνησε τη χώρα από το 1979 μέχρι το 1990. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής ακούστηκαν 19 κανονιοβολισμοί, οι σημαίες κυμάτιζαν με σύστιες, ενώ το Big Ben είχε σταματήσει. Το φέρετρό της ήταν καλυμμένο με τη σημαία της Βρετανίας και πάνω μια ανθοδέσμη με λευκά λουλούδια και ένα σημείωμα από τα παιδιά της που έγραφε στην αγαπημένη μας μητέρα «Θα σε θυμόμαστε για πάντα». Αν και η Θάτσερ δεν ήθελε να γίνει κηδεία της δημοσία δαπάνη, τελικά το κόστος ανέλαβε η Βρετανική κυβέρνηση και λέγεται πως ξοδεύτηκαν 15 εκατομμύρια ευρώ. Η νεκρόσιμη ακολουθία ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι και στη συνέχεια η σωρός της μεταφέρθηκε στο δυτικό Λονδίνο για να αποτεφρωθεί. Πριν από λίγη ώρα, όμως, σήμανε συναγερμό στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο, γιατί εντοπίστηκαν επιστολές εμποντισμένες σε θανατηφόρο δηλητήριο, οι οποίες μάλιστα είχαν ως παραλήπτη τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο και 2 γερουσιαστές. Τις εξελίξεις θα τις συζητήσουμε αναλυτικά με τον Γιάννη Πρετεντέρη, τον Παύλο Τσίμα, την Μαρία Σπυράκη και τον Μιχάλη Ιγνατίου και τον Σωτήρη Δανέζη. Πάμε λοιπόν καταρχήν στο Μιχάλη Ιγνατίου, πάμε στις ΗΠΑ, όπου ο Μιχάλη φαίνεται ότι ο τρόμος εγκαθίσταται εκεί για τα καλά. Όλγα, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Έχουμε όμως ένα καλό νέο, εάν επιβεβαιωθεί. Φαίνεται ότι σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος για τον εντοπισμό των φοβιστών που αιματοκύλησαν τον μαραθώνιο της Βοστόνης από ένα βίντεο παρακείμενου καταστήματος που φαίνεται ότι προσφέρει διέξοδο στο αδιέξοδο των ερευνών. Και έχουμε και ένα κακό νέο. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Ναι. Έχουμε όμως και ένα κακό νέο, όπως είπες και εσύ, άγνωστοι προς το παρόν δράστες. Απέστειλαν επιστολές με ισχυρό δηλητήριο στον πρόεδρο Ομπάμα και σε 2 γερουσιαστές, τον κύριο Γουίκερ και τον κύριο Σέλπι. Ο Λευκός Οίκος και το FBI επιβεβαίωσαν τη λήψη των επιστολών, που φαίνεται να ταχυδρομήθηκαν από το ίδιο σημείο στην πόλη Μέφη της πολιτείας του Τενεσί. Στο Κογκρέσο είχαν κλείσει για μερικές ώρες τα γραφεία σε 2 ρόφους, στο κτίριο Χαρτ, ενώ ανακρίνεται και ένας άντρας, ο οποίος είχε στη τσάντα του πολλές επιστολές προς γερουσιαστές.
Η δημοσιοποίηση της είδησης επανέφερε όλγα τις μνήμες του 2001 με τον άνθρακα. Είναι μνήμες φόβου και αβεβαιότητας για τους Αμερικανούς. Το FBI και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αλλά και όλες οι υπηρεσίες σε όλη τη χώρα πια εργάζονται σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού. Αυτό και μόνο δείχνει ότι η χώρα δέχεται επίθεση, όχι αναγκαστικά από το εξωτερικό. Καθώς ήδη για την υπόθεση των βομβιστικών επιθέσεων στη Βοστόνη, οι έρευνες κατευθύνονται προς την εσωτερική τρομοκρατία. Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς δεκάδων μεταναστών από καραμπίνα έγιναν στη Νέα Μανολάδα της Ηλίας και σύμφωνα με τις καταγγελίες, 200 αλλοδαποί διαμαρτυρήθηκαν έντονα γιατί δεν έχουν πληρωθεί εδώ και 6 μήνες. Μάλιστα, ένας από τους παραγωγούς φράουλας που τους είχε προσλάβει απάντησε με πυροβολισμούς. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο ανταποκριτής μας εκεί, ο Γιώργος Μαρινόπουλος. Καλησπέρα, Γιώργο. Τα πράγματα, καλησπέρα, έτσι όπως μας τα έχεις περιγράψει νωρίτερα, είναι άγρια. Πες μας τι ακριβώς έγινε και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Τι άγρια, κυριολεκτικά Far West, και ελπίζουμε η νύχτα να είναι ήρεμη. Γιατί και από τη μεριά τους οι εργάτες, οι πίκοοι, οι Μπαγκλαντές είναι και αυτοί που αντιλαμβάνεστε ξεγουρεωμένοι. Mm-hmm. Διότι σήμερα το απόγευμα 206 αυτών πήγαν στον ιδιοκτήτη, όπως μας κατήγγυλαν, να ζητήσουν αμοιβές πολλών μηνών, όλοι μαζί γύρω στα 200.000 ευρώ. Εμείς βλέπουμε τους τραυματίες από το επεισόδιο αυτό, από αυτά τα περιστατικά. Και πράγματι... Μιλάμε για 33 τραυματίες. Έτσι, ναι, 33 και μιλάμε τραυματίες... για εικόνες άγριες, πραγματικά πρέπει να γίνει μακελιό. 33 τραυματίες από πυροβολισμούς από καραμπίνες. Γιατί όταν λοιπόν πήγανε τα 207 άτομα να ζητήσουν τα δουλευμένα τους, αντί για χρήματα, αυτό που έλαβαν ήταν βόλια από καραμπίνα. Ήταν δύο καραμπίνες που τραβήχτηκαν, από ό,τι μας λένε οι ίδιοι, και ένα περίστροφο που με το περίστροφο ένας εκ των δραστών έβαλε στον αέρα. Τρεις οι δράστες και δύο οδηγοί, πάντα σύμφωνα όχι με την ανακοίνωση αστυνομίας, αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει επί τόπου, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, τι θα συμβεί, εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι εργάτες αυτοί, οι περισσότεροι εξ αυτών βρίσκονται 10 και 15 χρόνια στην περιοχή, πολλοί εξ αυτών είναι νόμιμοι και κάποιοι είναι παράνομοι, θα συνεχίσουν να ζητούν τα δεδουλευμένα τους με όποιον τρόπο μπορούν, γιατί έχουν 33 άνθρωποι στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 6 είναι σοβαρά. Η αδερφή μου, το παιδί της και οι συνάδελφοί της πέθαναν διότι δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου. Το κτίριο ήταν μια ποντικοπαγίδα από την οποία δεν μπόρεσαν να βγουν. Δικαίωση για τον τραγικό θάνατο της 32χρονης Αγγελικής, της εγγύου κοπέλας που έχασε τη ζωή της στο φλεγόμενο κτίριο όπου στεγαζόταν η τράπεζα Μαρφίν, ζητάει η αδερφή της. Κανένας δεν βγήκε από το κτίριο με ορθόδοξο τρόπο. 14 άτομα σπάσαν ένα μεταλλικό κυκλίδωμα από εξαρισμό και βγήκανε σκαρφαλώνοντας, σπάζοντας τζάμια γειτονικών κτηρίων. 10 άνθρωποι βγήκανε σκαρφαλώνοντας στα μπαλκόνια. Ήταν 5 Μαΐου του 2010. Η τράπεζα πυρπολείται μετά το τέλος διαδήλωσης από κουκουλοφόρους. 3 εργαζόμενοι βρίσκουν τραγικό θάνατο από ασφυξία. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο Επαμεινώντας Τσάκαλης και η Παρασκευή Ζούλια. Της μίλησα τελευταία φορά στις 12.30. Μου είπε σήμερα θα φύγουμε νωρίς. Είχε ραντεβού με τον γιατρό για να μάθει το φίλο του παιδιού. Κατηγορούμενα στη δίκη που ξεκίνησε είναι 4 στελέχη της τράπεζας για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών. Έντονα φορτισμένος ο πατέρας της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου έκανε λόγο για εγκληματική αδιαφορία των υπευθύνων και ζήτησε την απονομή δικαιοσύνης και την παραδειγματική τιμωρία τους. Ζητάω από το δικαστήριο την ηθική μου αποζημίωση. Υπήρχε εγκληματική αδιαφορία από τους αρμόδιους της τράπεζας. Σε κάθε διαδήλωση ήταν στόχος. Δεν θα έπρεπε να είχαν ήδη πάρει μέτρα. Οι οικογένειες των θυμάτων υποστηρίζουν ότι η τράπεζα δεν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και πυροπροστασίας και ακόμη παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος ήταν μεγάλος, η τράπεζα δεν επέτρεψε στους εργαζόμενους να εγκαταλείψουν έγκαιρα το κτίριο. Παρόλες τις πιέσεις των υπαλλήλων για να φύγουν, εκείνοι δεν τους άφησαν. Έζησαν την αγωνία μετά τον πανικό και κατέληξαν από ασφυξία σε ένα θάλαμο αερίων. Τα στελέχη της τράπεζας από την πλευρά τους υποστηρίζουν μέσω των συνηγόρων τους ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν το παραμικρό αφού οι κουκουλοφόροι είχαν στόχο να κάψουν την τράπεζα και μαζί όσους εργάζονταν μέσα. Δεν πρέπει σε αυτόν τον τόπο να αντικειμενικοποιούμε την ποινική ευθύνη και λόγω της θέσεως κάποιου να τον καταστούμε ποινικά υπεύθυνο. Η δίκη διεκόπη λόγω αδιαθεσίας μιας εκ των κατηγορουμένων.